Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο σε όσα ήδη έχουμε πει στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Έχουμε καταψηφίσει επί της αρχής. Αύριο στην Ολομέλεια θα τοποθετηθούμε βέβαια ολοκληρωμένα. Θα ήθελα όμως, με αφορμή και την κουβέντα που έχει προηγηθεί, να πω τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Αφορά και εσάς και τη Νέα Δημοκρατία. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα επιδίδεται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ από κοντά σε μια πλειοδοσία προεκλογικών υποσχέσεων χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο αντίκρισμα. Με αφορμή και τα κόκκινα δάνεια και τις συντάξεις, όλες αυτές τις προεκλογικές υποσχέσεις. Και το λέω αυτό διότι ο ακρογωνιαίος λίθος στην πολιτική τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, των άλλων κομμάτων, για το ζήτημα των κόκκινων δανείων είναι από τη μία η σταθερότητα, δηλαδή η κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος και από την άλλη τόσο γίνεται μεγαλύτερο ξεζούμισμα των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μνήμη χρυσόψαρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε, για παράδειγμα, χθες ένα σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος που σχεδόν αγγίζουν τα όρια της πρόκλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ουσιαστικά μίλησε για ένα νέο νόμο Κατσέλη, τον οποίο ως κυβέρνηση είχε αλλάξει προς το χειρότερο με το επιχείρημα ότι δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει? Λέει ότι θα διατηρήσει το περιβόητο σχέδιο Ηρακλής που είναι η χαρά των τραπεζών και των φαντ. Είναι χαρακτηριστικό ότι με αυτό το σχέδιο μέσα στο 2023 ως υπερμνημονιακό προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης οι πληστηριασμοί να αγγίξουν τους 700.000. Άλλωστε, επί ΣΥΡΙΖΑ 25.000 πληστηριασμοί, δεν είναι δά και τόσες πολλές όπως είχε πει ο κύριος Τσίπρας το 2000 και το 2022 Νέα Δημοκρατία 40.000 πληστηριασμοί. Και διαγωνίζονται ποιος έκανε τους περισσότερους και ποιος τους λιγότερους πληστηριασμούς, λες και αυτό είναι που αφορά τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά. Ξέρετε, η ιστορία των κόκκινων δανείων είναι πραγματικά πονεμένη για εκατομμύρια νοικοκυριά. Το ιστορικό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Να θυμίσουμε ότι το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ μετέφερε τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα φαντ, ότι δημιούργησε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ότι έφτιαξε το ιδιώνυμο. Μετά το ιδιώνυμο του Βενιζέλου είχαμε και το ιδιώνυμο ΣΥΡΙΖΑ, ότι όποιος κινητοποιείται και αγωνίζεται κατά των πληστηριασμών θεωρείται ότι κάνει ποινικό αδίκημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν επί κυβέρνησής του έστρωσε το δρόμο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον πτωχευτικό κώδικα που επιτάχυνε τη διαδικασία των πληστηριασμών. Αυτό είναι το ιστορικό τους. Ο λαός λοιπόν, επειδή δεν έχει κοντή μνήμη, πρέπει να τους δώσει αυτό το μήνυμα στις ερχόμενες εκλογές. Προφανώς πρέπει να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Άλλωστε, το ΚΚΕ έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία απορρίφθηκε σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Για απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, για ουσιαστική ελάφρυνση των λαϊκών οικογενειών, μεταξύ άλλων και τη διαγραφή τόκων και μεγάλου μέρους των χρεών προς τις τράπεζες. Άρα λοιπόν, στις 21 του Μάη θα κρυθούμε όλοι, ο λαός που έχει τόσο πολύ υποφέρει διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, πρέπει να τους τιμωρήσει, να τους δώσει το μάθημα που τους αξίζει, υπερψηφίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.